ούτε τον περιβάλλον, ούτε τον τρόπο, το διαφορετικό που με βάση τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση. Αλλά ένας κόσμος ρωτάει, επί της ουσίας, τι διαφορετικό κάνουμε τώρα σε σχέση με αυτό που γίνονταν πριν. Επί της ουσίας, λέω, τι κάνουμε, συζητάμε τους εταίρους μας προφανώς. Εντάξει, το πώς ονομάζεται τώρα η επικεφαλίδα μπαίνει από πάνω, έχει τη σημασία του, αλλά τι κάνουμε στην πραγματικότητα, συζητάμε με τους εταίρους μας. Μάλιστα. Τι άλλο κάνουμε, μας ζητούν στοιχεία, τους τα δίνουμε. Προφανώς, αφού συζητάμε με τους εταίρους, πρέπει η κουβέντα να γίνεται επί του συγκεκριμένου και επί τη βάση στοιχείων. Τι διαφορετικό, τι έχει αλλάξει. Να μου πείτε, έχει αλλάξει αυτό το περιεχόμενο της κουβέντας, να το συζητήσουμε. Αλλά δεν είναι και λίγο. Ναι. Λέω να το συζητήσουμε αν έχει αλλάξει το περιεχόμενο. Ναι. Αλλά στη διαδικασία αυτό. Το ίδιο πράγμα δεν είμαστε. Λοιπόν, πρώτον, έχει αλλάξει το περιεχόμενο της κουβέντας. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και έχει αλλάξει με βάση την απόφαση του Eurogroup της 20ης Φλεβάρη. Όπου εκεί πέρα στην ουσία αυτό το οποίο συμφωνήθηκε ήταν η ελληνική κυβέρνηση να προτείνει μια σειρά από μεταρρυθμιστικές προτάσεις, να προτείνει ένα σχέδιο πολιτικής, το οποίο σε συμφωνία και με τους εταίρους σε μια σειρά από ζητήματα να προωθηθεί μέχρι τον Ιούνιο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το μεταβατικό στάδιο μέχρι ότου να φτάσουμε δηλαδή σε μια νέα συμφωνία που θα είναι η συμφωνία που θα ισχύσει από τον Ιούνιο για ένα σχέδιο ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Αυτό που έχει αλλάξει στην πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε για μέτρα τα οποία ήταν μέτρα τα οποία προβλέπονταν από την προηγούμενη κυβέρνηση στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε κάνει αυτή με τους πιστωτές. Μισό λεπτό, αυτό το έχουμε διασφαλίσει. Διότι ακούω τον κύριο Σόιμπλε προχθές να μας λέει, δεν ξέρω, θέλω να μου κρίνετε και τις τοποθετήσεις λίγο, να τις σχολιάσετε από την άποψη του γιατί γίνονται τέτοιου είδους τοποθετήσεις και, και η σκληρότητά τους. Αλλά λέω, ακούω τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας να μας λέει ότι παιδιά, συζητάμε επί τη βάση της αξιολόγησης του προγράμματος που είναι σε εφαρμογή. Αυτό συζητάμε. Εσείς μου λέτε, συζητάμε επί τη βάση των προτάσεων των δικών μας. Εντάξει, αλλά η γερμανική πλευρά λέει ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, το προηγούμενο, αυτό το οποίο είχε μείνει στην άκρη μέχρι τις εκλογές και επ' αυτού εμείς εξεταζόμαστε, αξιολογούμαστε και στο τέλος θα πληρωθούμε κιόλας ανάλογα με την αξιολόγηση, το λέω αστειευόμενος. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά στον πυρήνα της σκέψης του τι κάνουμε αυτή την ώρα. Εσείς λέτε έχουμε ένα πρόγραμμα, το προτείνουμε και συμφωνούμε. Και οι άλλοι λένε, έχετε ένα πρόγραμμα το παλιό και πρέπει να αξιολογηθείτε με βάση αυτό. Τι κάνουμε τελικά από τα δύο. Εμείς ως ελληνική κυβέρνηση, αυτό που κάνουμε είναι να κινούμαστε με βάση κοινές αποφάσεις. Κοινές αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί στα αρμόδια όργανα, όπως είναι για παράδειγμα το Eurogroup. Όποιος διαβάσει την απόφαση, την κοινή δήλωση των Υπουργών Οικονομικών της 20ης Φλεβάρη, αυτό που διαπιστώνει και αυτό που λέγεται με ακρίβεια είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τους εταίρους μας βρίσκει τα σημεία όπου υπάρχει το κοινό έδαφος σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο στάλθηκε και η επιστολή με τις μεταρρυθμίσεις από τον κύριο Βαρουφάκη προς το Eurogroup και με βάση αυτό το σχέδιο προχωράμε στην εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων. Ναι. Αυτή ακριβώς είναι η απόφαση. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δηλαδή βάση του ελληνικού σχεδίου της τελευταίας Δευτέρας και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε σε όλες τις συναντήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή και στα τεχνικά κλιμάκια το θέμα των συζητήσεων αφορά τις ελληνικές μεταρρυθμίσεις που έχει καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες βάζουν μπροστά ζητήματα που μπορούν να θέσουν σε επανακίνηση την ελληνική οικονομία και μπορούν να δώσουν ανάσα στην ελληνική κοινωνία. Ακόμα είμαστε δεν θυμάμαι, πάντως για παράδειγμα, στην περιγραφή. Το πρώτο νομοσχέδιο που έφερε η ελληνική κυβέρνηση είναι ένα νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Δεν θυμάμαι. Είναι μονομερές μας είπαν. Μονομερές ενέργεια είπαν. Ούτε από τις. Ναι, μονομερής ενέργεια, με συγχωρείτε. Αλλά όταν μιλάμε για μια κοινωνική κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με ευθύνη και των κυβερνήσεων αλλά και αυτών οι οποίοι επέβαλαν αυτές τις πολιτικές, όπως καταλαβαίνετε, μια κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην εθνική κυριαρχία και στη λαϊκή κυριαρχία. Κύριε Υπουργέ, έχει κάθε δικαίωμα να μιλήσει με έναν τέτοιο τρόπο όταν δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος. Κατανοητό αυτό που λέτε. Μπορείτε να μας πείτε τώρα συγκεκριμένα πράγματα τι συζητάμε, επί ποιων θεμάτων συζητάμε και επί ποιων μέτρων συζητάμε. Για να το καταλάβουμε. Είπαμε, βρήκαμε τη διαδικασία, το λύσαμε. Group therapy εκεί, αλλιώς εδώ. Τελειώσαμε. Πάει αυτό.
Τι κάνουμε τώρα στην ουσία, πού βρισκόμαστε? Ποια είναι τα θέματα που βάζουμε? Στην ουσία βάζουμε μια σειρά από θέματα όπως έχουν τεθεί στο Eurogroup. Έχουμε κάνει μια πρόταση, μια σειρά από μεταρρυθμίσεις. Ναι. Δεν ήταν μόνο οι 7 μεταρρυθμίσεις τις οποίες απέστειλε με μια επιστολή ο κύριος Βαρουφάκης προς το Eurogroup. Είναι μια ολόκληρη λίστα μεταρρυθμίσεων. Mm-hmm. Πάνω σε αυτές τις θέσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τα ζητήματα και της ρευστότητας και τα δημοσιονομικά και της φορολογικής μεταρρύθμισης mm-hmm. και της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος και της μείωσης γραφειοκρατίας mm-hmm. και της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι τα ζητήματα μέτρα πάνω στα οποία μέσα. Συζητάμε. Μέτρα. Σήμερα, τι μέτρα, μέτρα, τι εννοείται μέτρα. Μέτρα, τι άλλο, για λεφτά. Εισπρακτικά μέτρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε και είμαστε απολύτως σίγουροι ότι όταν θέλουμε, αν θέλουμε μάλλον να επιβάλλουμε νέου τύπου μέτρα, τέτοιου τύπου μέτρα θα ήταν σαν να συντείνουν στην εντονότερη λιτότητα κάτι το οποίο δεν προκύπτει από τη λαϊκή ενδύση την οποία λάβαμε και, αυτό. Συνάδει, ναι. και δεν συνάδει και με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Κύριο Βαρουφάκη, αυτή τη στιγμή περαιτέρω μέτρα. Ψάχνει για 6 με 8 δισεκατομμύρια. Από πού θα τα βρούμε? Την ύφεση. Από πού θα τα βρούμε τα λεφτά? Υπάρχουν τρόποι και έρχομαι και απαντάω σε Παρακαλώ. Αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή ένας άμεσος τρόπος για να αυξήσεις τη ρευστότητα του ελληνικού δημοσίου και για να βρεθούν αυτά τα χρήματα δεν είναι να αυξήσεις τη φορολογία, είναι να διευκολύνεις τους φορολογούμενους, αυτούς οι οποίοι χρωστάνε σήμερα 72, μπορεί 18. Και παραπάνω δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι 78 αυτά, λεξιπρόθεσμες εισοφιλία. Δεν είναι εισπράξιμα, αλλά πρέπει να πάρεις κάποια μέτρα έτσι ώστε να διευκολύνεις την εισπράξη εσόδων, τα οποία κάτω από άλλες συνθήκες δεν πρόκειται να αποπληρωθούν. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε Άρα όλοι. Η κυβέρνηση... Αυτά είναι τα ορθολογικά μέτρα. Το να σφίξεις, με συγχωρείτε, το να σφίξεις ακόμα περισσότερο το λουρί στους φορολογούμενους, τη στιγμή που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, είναι μέτρο όχι μόνο κοινωνικά άδικο. Ας πούμε ότι δεν έχουμε κοινωνικές ευαισθησίες, ας πούμε ότι δεν καταλαβαίνουμε συμβαίνει στην κοινωνία, είναι και μέτρο οικονομικά ανορθολογικό και αναποτελεσματικό. Άρα η κυβέρνηση μπορεί να πει με τα βεβαιότητας στον ελληνικό λαό ότι δεν είναι διατεθειμένη, ούτε πρόκειται να δεχτεί πρόσθετα φορολογικά μέτρα, επιβαρυντικά εννοώ φορολογικά μέτρα, διότι να μου πείτε ότι θα πάρω φορολογικά μέτρα που θα βάζουν τα ανώτατα εισοδήματα, ας πούμε, να πληρώσουν, το καταλαβαίνω. Αλλά λέω, δεν θα υπάρξουν πρόσθετα φορολογικά μέτρα. Ούτε πρόκειται να υπάρξουν περικοπές σε εισοδήματα, συντάξεις κτλ. Το διάστημα αυτό για το οποίο συζητάμε και θα βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαπραγμάτευση. Το τετράμινο δηλαδή. Το τετράμινο μιλάμε. Τώρα το τι θα κάνετε μετά Εντάξει. με τη γενικευμένη συμφωνία, αυτό, αλλά αυτό, άλλη συζήτηση. Αυτό ακριβώς. Τώρα. Για τώρα. Αυτό ακριβώς, μπορείτε να το πείτε αυτό. Γιατί. Ναι, μπορούμε να το πούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή επιμένουμε ότι πατώντας πάνω στην κοινή λογική. Δεν μπορείς να μαζέψεις περισσότερα έσοδα αυτή τη στιγμή αυξάνοντας περισσότερο. Αυτό έχει μια κοινή, είναι μια κοινή λογική όντως, αλλά και η άλλη κοινή λογική λέει ότι αν κανείς θέλει να προχωρήσει, όπως σας άκουσα να λέτε και εσείς και ο Υπουργός των Οικονομικών το λέει, στην επανεκκίνηση, στην δημιουργία βάσης για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, ένας κεντρικός όρος για να το κάνεις αυτό είναι πρώτον να έχεις μια ισορροπία στα οικονομικά σου και δεύτερον να έχεις χρήματα για να μπορέσεις να κινηθείς για το μετά. Η κυβέρνηση μας λέει τώρα ότι εμείς. Παιδιά, χρειαζόμαστε μέχρι και το τελευταίο ευρώ, μας έλεγε προχθές ο κύριος Φλαμπουράρης εδώ. Είμαστε δηλαδή σε ένα ωριακό σημείο για να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τα όσα έχουμε πει. Επομένως, από πού και πώς πας στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, της καλύτερης κατάστασης, της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών σου και ταυτόχρονα της ελάφρυνσης των βαρών για εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν πια, δεν αντέχουν άλλο. Όλο αυτό είναι ένα περιβάλλον αντιφατικό, θέλω να πω. Χρειάζεσαι λεφτά, δεν έχεις λεφτά, δεν παίρνεις μέτρα. Κάπως πρέπει να τα βρεις. Γι' αυτό ακριβώς. Και θες να εφαρμόσεις και το πρόγραμμα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Να σας απαντήσω. Γιατί και εμείς πατάμε πάνω σε, σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πάνω σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Mm. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μέτωπα, θα μπορούσαμε να πούμε, που έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα. Ναι. Το πρώτο το περιγράψαμε πριν μέσες άκρες. Σε σχέση με τη ρευστότητα του δημοσίου. Να. Επειδή ακριβώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα όποια θέματα που έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά
με έναν τρόπο έτσι ώστε να εισρεύσουν άμεσα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο. Γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να νομοθετήσουμε σε σχέση με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό από μόνο του μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να εισρεύσουν αρκετά δισεκατομμύρια στο δημόσιο κομμάτι. Αυτό το νομοσχέδιο θα έρθει άμεσα. Αυτό το νομοσχέδιο έχει καθυστερήσει επειδή και η κυρία Βαλαβάνη είχε μια περιπέτεια. Αυτό το νομοσχέδιο είναι έτοιμο και θα κατατεθεί πολύ σύντομα έτσι ώστε να εισρεύσουν αυτά τα χρήματα στο τώρα δημόσιο. Τώρα που λέμε λοιπόν για τις νομοθετικές... Από εκεί και πέρα το ζήτημα, το ζήτημα της, επειδή είναι και υπάρχει και, και ο δεύτερος άξονας, το ζήτημα της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, το οποίο έχει σταθεροποιηθεί, και αυτό πρέπει να το λέμε, ότι έχουν επιστρέψει καταθέσεις μετά την απόφαση του Eurogroup της 20ης Φλεβάρη, επομένως έχει εξομαλυνθεί. Από πού προκύπτει αυτό? Έχουν αρχίσει και επιστρέφουν και έχει... προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, ότι έχει σταματήσει η εκροή και υπάρχει... Όχι όλες. Αυτό να μας το πείτε, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Αυτά τα στοιχεία που έχω είναι ότι έχει σταματήσει η εκροή των καταθέσεων. Αυτό είναι το πρώτο και το σημαντικότερο. Και υπάρχει μια μικρή έτσι, επιστροφή των καταθέσεων, οι οποίες είχαν βγει και είχαν μπει κάτω από το μαξιλάρι, σε μια περίοδο κάτω από το στρώμα, σε μια περίοδο πριν από τις 20 Φλεβάρι. Και υπάρχει μια μικρή επιστροφή καταθέσεων. Πράγμα που σημαίνει ότι είχε εξομαλυνθεί το τραπεζικό σύστημα. Από εκεί και πέρα, προφανώς, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένονται σε όλο αυτό τον καιρό, έτσι ώστε να δοθεί μια ανάσα και στο επίπεδο της τραπεζικής ρευστότητας, κάτι το οποίο είναι και ένα από τα επίδικα αυτών των ημερών. Αφού αναφερόμαστε και στις θεσμικές πρωτοβουλίες, μπορείτε να μας διευκρινίσετε, κύριε Σακελαρίδη, εάν η κυβέρνηση θα φέρει τη συμφωνία ως ένα σύνολο θέσεις στη Βουλή για ψήφιση, ενώ ό,τι αποφασίσετε σε συνεννόηση με τους εταίρους θα το φέρετε προς ψήφιση στη Βουλή, ή αυτό θα γίνει σε επιμέρους τμήματα της συμφωνίας? Δηλαδή, σήμερα συζητήσαμε και αποφασίσαμε τις διαρθρωτικές αλλαγές στο επίπεδο της φορολόγησης, το φέρουμε, το ψηφίζουμε. Σήμερα, αύριο αποφασίζουμε τα τάδε μέτρα για το συνταξιοδοτικό, το φέρουμε, το ψηφίζουμε. Γιατί άκουσα χθες τον Υπουργό να εκφράζει έναν προβληματισμό και θέλω και από αυτού μια τοποθέτηση δικιά σας. Να λέει δηλαδή ότι κανονικά πρέπει να φέρουμε τη συμφωνία όλοι στη Βουλή ως ενιαίο κείμενο. Η γνώμη του, είπα, αυτή είναι. Ή διαφορετικά θα μπορούσε να ζητηθεί και η γνώμη του λαού με ένα δημοψήφισμα κτλ. Υπάρχει ένα πακέτο συμφωνία στο οποίο θα καταλήξετε, που θα περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις, τα μέτρα και τις προτάσεις, ή θα υπάρξουν επιμέρους νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα βοηθούσαν ίσως και στην εκταμείευση μέρους των χρημάτων? Συμφωνία εννοείται για τον Ιούνιο ή συμφωνία σε αυτά τα μέτρα? Μέχρι τον Ιούνιο, αυτά που συζητάμε τώρα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τις οποίες προωθούμε αυτή την περίοδο, θα έρχονται τμηματικά στη Βουλή, γιατί τμηματικά θα είναι στην ουσία και η συζήτηση η οποία θα τις αφορά. Και η εφαρμογή τους λοιπόν θα γίνεται με έναν τμηματικό τρόπο. Δεν θα γίνεται λοιπόν με κατεπήγοντα νομοσχέδια, ναι. Δεν θα γίνονται με κατεπήγουσες διαδικασίες, δεν θα γίνονται πράξεις νομοθετικού περιεχομένου σε ζητήματα που αφορά το κοινοβουλευτικό σώμα, και μάλλον όχι αφορά, υποχρεούται το κοινοβουλευτικό σώμα να τοποθετηθεί σε αυτά και να γίνουν αυτές οι ευρείες συζητήσεις. Εμείς θέλουμε να θέσουμε στη διαφάνεια και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο όλες αυτές τις διαδικασίες τις οποίες προωθούμε. Ωραία. Το θέμα του δημοψηφίσματος είναι στην οπτική σας? Γιατί το ξαναέθεσε και χθες πάλι ο κύριος Βαρουφάκης. Ως ένα προβληματισμό. Ως ένα προβληματισμό, αλλά είναι υπαρκτό. Το λέει ο Υπουργός των Οικονομικών, το λέμε εμείς, εσύ και εγώ. Επομένως, η κυβέρνηση το έχει στην ατζέντα της. Θα σας απαντήσω λέγοντάς σας ότι εμείς από τη δική μας την πλευρά ως κυβέρνηση, αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό αδιέξοδο. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πορευτεί εδώ και 1,5 μήνα. Περίπτωση που υπάρξει, λέμε τώρα. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε. Αν δεν υπάρξει αδιέξοδο, μια χαρά είμαστε. Όλοι πανηγυρίζουμε. Εάν υπάρξει αδιέξοδο, τι κάνουμε? Εμείς από τη δική μας την πλευρά, αυτό που οφείλουμε να μεριμνήσουμε είναι να μην υπάρχει κανένα αδιέξοδο. Σε κάθε περίπτωση, αν προκύψει το οποιοδήποτε αδιέξοδο, τότε και η γνώμη του λαού ενδεχομένως να μπορούσε να ζητηθεί. Αλλά αυτό που είναι το βασικό μέλημα της κυβέρνησης και όλων των υπουργών και του Πρωθυπουργού της χώρας είναι να δώσει λύσεις, προφανώς. Να μην υπάρξει αδιέξοδο, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε μια έχει ο Πρωθυπουργός συμφωνία. Μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη, μια πολύ σημαντική, όπως χαρακτηρίζεται, συνάντηση στον ΟΣΑ με τον κύριο Γκουρία. Εκεί τι θα συζητήσετε? Αυτό είναι όντως μια σημαντική συνάντηση. Είναι μια σημαντική μέρα σήμερα για την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην ουσία θα παρουσιάσει στον ΟΣΑ αυτό το σχέδιο
με τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης ανά τομέα. Και εκεί στην ουσία θα συναυθεί μία συμφωνία ότι με βάση αυτές τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση, ο ΟΣΑ είναι διατεθειμένος να παρέχει την τεχνογνωσία του έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτών των προτάσεων. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή η οποία θέτει την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων, mm-hmm. θέτει τη θεματολογία και θέτει την κατεύθυνση και ζητάμε από τον ΟΣΑ με βάση την τεχνική του εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει να βοηθήσει στην καλύτερη εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων. Μα δεν έχει σχέση με το παλιό πακέτο του ΟΣΑ. Γιατί είχαμε παλιά το toolkit, όπως το λέγαμε, το μην το καταλαβαίνουν και πολλοί. Το θυμόμαστε. την εργαλειοθήκη. Δεν έχει σχέση με την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Είναι μέτρα κατεύθυνσης και μεταρρυθμίσεις κατεύθυνσης που κατατίθενται από την ελληνική κυβέρνηση, ενταγμένες στη δικιά της αντίληψη. Μπορείτε να μας πείτε καμία, γιατί μέχρι τώρα ακούμε συνεχώς για μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις δεν έχουμε δει. Μπορείτε να μας πείτε τι εννοείται μεταρρύθμιση. Τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις, ποιες, πείτε μας μια-δυο τρεις. Έχετε δει τη λίστα των μεταρρυθμίσεων που έχει προτείνει ο κύριος Βαρουφάκης και στο Eurogroup. Από, ναι, λέτε άλλες όμως τώρα. Μια ευρεία λίστα που δίνει τις βασικές κατευθύνσεις που έχουν να κάνουν με το φορολογικό σύστημα, με την αποτελεσματικότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, με την καλύτερη απόδοση των φόρων μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης, με την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου πετρελαίων και τσιγάρων, αλκοολούχων ποτών. Και αυτά είναι μόνο με το φορολογικό σύστημα. Θα μπορούσα να σας πω για την ταχύτερη απόδοση της δικαιοσύνης, για τις εργασιακές σχέσεις, για την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Κατανοητό το πλαίσιο. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Έχει διαμορφωθεί ένα πάρα πολύ συγκρουσιακό, εκτιμούν ορισμένοι, περιβάλλον με την Γερμανία, με τη γερμανική κυβέρνηση. Με την πολιτική της Γερμανίας. Κυρίως λόγω των δηλώσεων των πρόσφατων του κ. Σόιμπλε, για τις οποίες θα ήθελα έναν επίσημο σχολιασμό από την πλευρά της κυβέρνησης και για τις δηλώσεις και για το γιατί γίνονται αυτού του τύπου οι δηλώσεις. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση και ορισμένες άλλες πλευρές εκτιμούν ότι ήρθε ένα είδος ανταπάντησης από την ελληνική πλευρά με την έναξη της διαδικασίας για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Είναι ενταγμένη σε μια αντίστοιχη πολιτική αυτή η δική μας κίνηση. Είναι ανεξάρτητη, τι ακριβώς συμβαίνει και αν η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να δώσει την άδεια στον Υπουργό Δικαιοσύνης να υπογράψει την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου του 2000 για το δίστομο. Θα σας απαντήσω ξεκινώντας από το δεύτερο και έρχομαι και στο πρώτο που με ρωτήσατε. Mm-hmm. Όχι, δεν είναι ενταγμένο σε μια διαπραγματευτική τακτική της ελληνικής κυβέρνησης να συζητήσει για τις αποζημιώσεις, για τις επανορθώσεις της ναζιστικής θηριωδίας της εποχής εκείνης. Και δεν είναι ενταγμένο, γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό γεγονός της περίοδου εκείνης, το οποίο προφανώς και παρόλο που υπάρχει ιστορική συνέχεια, κανείς δεν μπορεί να συνδέσει τη Γερμανία της εποχής εκείνης με τη Γερμανία του σήμερα. Επομένως, τέτοιου τύπου παραλληλισμοί είναι λάθος, είναι άστοχοι και η ελληνική κυβέρνηση θέλει να το κάνει σαφές αυτό σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα απόδοσης δικαιοσύνης. Mm. Αυτά τα ζητήματα απόδοσης δικαιοσύνης η ελληνική κυβέρνηση τα θέτει πολύ υψηλά στην ατζέντα της και ό,τι ζήτημα δικαιοσύνης υπέρ του ελληνικού λαού υφίσταται είναι διατεθειμένη να το θέσει επιτακτικά όπως ακριβώς το έκανε και μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία στη συζήτηση προχθές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ότι θα εξετάσει όλες τις πτυχές του ζητήματος, mm-hmm. έχει τη δυνατότητα να βάλει την υπογραφή του, αναγνωρίζει ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αλλά είναι ένα ζήτημα αν υπάρχει που αφορά βούληση από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, για ότι οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, προφανώς αυτό το ζήτημα αφορά και τον Πρωθυπουργό τον ίδιο και την κυβέρνηση. Η αντίδραση της γερμανικής πλευράς ήταν οξία, κύριε Υπουργέ, όπως άκουσατε χθες, από όλες τις πλευρές. Από την καγκελαρία, από το Υπουργείο Οικονομικών, από κόμματα. Ακούσαμε ότι ήταν πολύ έντονη η αντίδραση και για το πρώτο κομμάτι των αποζημιώσεων και τη σύσταση της Επιτροπής. Mm-hmm. Δεν ήταν πάντως η πρώτη φορά. Δεν είναι πάντως. Βεβαίως. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει τεθεί αυτό το ζήτημα από τη νέα ελληνική κυβέρνηση προς τις αρμόδιες γερμανικές αρχές. Και ο κύριος Κοτζιάς στη συνάντησή του με τον κύριο Στάινμαγερ έθεσε. Μα είπαν χθες ότι δεν ετέθη αυτό. Είναι βέβαιο ότι ετέθη, κύριε Υπουργέ, γιατί χθες οι Γερμανοί το διέψευσαν. Έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση ο κύριος Κοτζιάς και το Υπουργείο Εξωτερικών.
Τέλος πάντων, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει. Έχει τεθεί πάντως αυτό το ζήτημα σε κάθε περίπτωση. Τώρα, σε σχέση με τις δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε, κοιτάξτε, είναι εύκολο να μπεις σε έναν πόλεμο ανταλλαγής δηλώσεων. Και είμαστε όλοι βέβαιοι ότι κάτι τέτοιο πραγματικά δεν βοηθάει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν υπάρχει καλή διάθεση από την πλευρά όλων των μερών για να προχωρήσουμε παρακάτω. Ο Πρωθυπουργός σκέφτεται να ζητήσει συνάντηση με την κυρία Μέρκελ, γιατί άκουσα την κυρία Μέρκελ να λέει την καγκελαρία. Μάλλον ότι είναι ευπρόσδεκτο. Δεν είναι πάντα ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας. Σκέφτεστε να ζητήσετε συνάντηση. Όταν και αν χρειαστεί να ζητήσουμε συνάντηση, θα ζητήσουμε. Το ίδιο ελπίζουμε ότι θα κάνει και η κυρία Μέρκελ. Mm. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο προγραμματισμένο. Δεν ζευγάρι, επίσης, αυτό όμως πάντως που θα ήθελα, κύριε Λυριτζή, κύριε Οικονόμου, μου, αυτό που θα ήθελα πάντως να σας πω, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Πρέπει να έχετε μια εκτίμηση γιατί σκληραίνει τη στάση η γερμανική πλευρά σε μια φάση που υποτίθεται ότι. Εκτιμήσεις, κοιτάξτε. Εκτιμήσεις υπάρχουν. Εκτιμήσεις υπάρχουν. Εμείς αντιλαμβανόμαστε και πολλές φορές και τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα και στο εσωτερικό μιας χώρας και στο πολιτικό εσωτερικό μιας χώρας. Λαμβάνουμε υπόψη προφανώς και τις αξιώσεις μιας χώρας απέναντι στην άλλη και τις θέσεις της και τις πολιτικές της θέσεις και με βάση όλα αυτά μπορούμε να εκτιμήσουμε την κάθε δήλωση. Να. Σε κάθε περίπτωση οι δηλώσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον σε ένα πλαίσιο αστικής ευγένειας όταν μιλάμε σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν έχει προσβάλει ποτέ κανέναν, δεν έχει μιλήσει ηρωνικά ποτέ για κάποιον υπουργό οικονομικών και όχι μόνο υπουργό οικονομικών. Εμείς απαιτούμε από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης να υπάρχει ένας αντίστοιχος σεβασμός, ανεξάρτητα αν υπάρχουν διαφωνίες, κριτικές ή οτιδήποτε άλλο. Μια τελευταία ερώτηση που τη θέτουν και περιέργως, ενώ έπρεπε να τη θέσουμε εμείς ως δημοσιογράφοι που λένε. Τη θέτουν πάρα πολλοί φίλοι εδώ, τηλεθεατές. Σκοπεύετε και πότε να αποκαταστήσετε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στους δημοσιογράφους και το καθημερινό press briefing? Χαίρομαι που με ρωτάτε, γιατί σκοπεύουμε λίαν συντόμως να ξεκινήσουμε αυτό το briefing, γιατί αποτελεί και για μας μια βασική υποχρέωση και από τη δική μου την πλευρά προσωπικά ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, μια βασική υποχρέωση, επομένως σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει το briefing με τον τρόπο που γινόταν και στο παρελθόν και διακόπηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μάλιστα. Είναι ωραίο να τα λέμε από τα κανάλια. Είναι ωραίο να βγαίνουμε το πρωί αυτό, να απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις. Να μην σας χάσουμε και από τα κανάλια όμως. Καλύτερα είναι όμως να γίνεται, να ρωτήσω κάτι τελευταίο, να γίνεται με έναν οριζόντιο τρόπο προφανώς αυτού του τύπου η ενημέρωση. Κάτι τελευταίο που έχει προκαλέσει εντύπωση, κύριε Υπουργέ. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από τις προγραμματικές δηλώσεις ακόμα να θέτει το θέμα των προνομίων. Και είδαμε ότι δεν πειθάρξαν και πολλοί βουλευτές σας για το θέμα των αυτοκινήτων και φάνηκε ότι υπάρχει μια ενόχληση, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Σκοπεύει ο Πρωθυπουργός να πάρει κάποιες αποφάσεις, τι θα κάνετε? Να σας απαντήσω. Καταρχήν αυτό το οποίο υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη μια σύμβαση leasing του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τα αυτοκίνητα. Αυτό το οποίο συμφωνήθηκε από τον Πρωθυπουργό με την Πρόεδρο της Βουλής είναι αυτή η σύμβαση να καταγγελθεί από το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε από τον επόμενο χρόνο, στην ουσία το 2016, να σταματήσει αυτή η παροχή του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς τους βουλευτές. Αυτό δηλαδή το 2016 το δεν θα υπάρχουν κοινοβουλευτικά αυτοκίνητα. Εντάξει, εδώ μιλάμε όμως για την πολιτική συμπεριφορά. Αυτό, ναι. Όχι το αναγκαστικό αυτό που λέτε. Αυτό το πάτε σε αναγκαστικά. Λέμε το η βούληση των βουλευτών σας, όπως είδατε, ήταν διαφορετική. Όλων. Κοιτάξτε. Ισχύει αυτό που λέτε. Ναι. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει για το σύνολο των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Γιατί για κάποιον έτσι λόγο έχει προσωποποιηθεί κυρίως για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί κύριε Υπουργέ, αν είναι να είστε ίδιοι με τους άλλους. Υπάρχει μια. Τι να το κάνουμε. Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε. Θα μπορούσα να σας πω πολλά παραδείγματα κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς που δεν είμαστε ήδη με τους άλλους σε σχέση με τα προνόμια. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα και τη διαδικασία. Τι γίνεται, για παράδειγμα, με το μισθό μας, τι γίνεται με τους αστυνομικούς, τι γίνεται με μια σειρά προνόμια. Όχι, αλλά το είπε ο Πρωθυπουργός. Γιατί θα μπούμε σε άλλου τύπου. Κύριε Σακελαρίδη, ξέρετε, γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα. Ενώ δεν είναι ένα κεντρικό θέμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ένα κεντρικό θέμα. Σηματοδοτεί κάτι. Όταν όμως ο Πρωθυπουργός κάνει την επιλογή να το εντάξει στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, του δίνει ένα βάρος. Βεβαίως. Που έχει και τη δική του σημασία. Mm-hmm. Και όταν βλέπεις, όχι τις κοινοβουλευτικές, μόνο τις κοινοβουλευτικές ομάδες των άλλων κομμάτων, που εν πάση περιπτώσει είχαν και μια πρακτική τόσα χρόνια, αυτή που είχαν, αλλά τη δική σου ομάδα, να μην το παίρνει και πολύ βαριά υπόψη της. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα. Χαρούμενος ήταν ο Τσίπρας τώρα με αυτό.
Αυτά όλα πάντως θα λυθούν νομίζω αρκετά γρήγορα. Όλα εντάξει κύριε Υπουργέ. Καλημερίζουμε κύριε Σακελαρίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά. Εσύ δεν το αρέσει τώρα τον Πρωθυπουργό αυτό. Να είμαστε σοβαροί τώρα. Όταν πέντε βουλευτές λένε... Λέω... Όχι. Οικονόμου. Εξειδίκευση επί των οικονομικών. Διότι εδώ δίνει τη γενική πολιτική θέση ο κύριος Σακελαρίδης. Θα την κάνουμε την κουβέντα, λέω, για την εξειδίκευση επί των οικονομικών με τον κύριο Μάρδα. Σε λίγο. Μετά το διάλειμμα. Τον αναπληρωτή υπουργό οικονομίας δηλαδή. Για πάμε.